Συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, συναγωνιστές εμποροϊπάλληλοι και επαγγελματίες, φτωχοί έμποροι και μαχόμενοι νέοι και νέες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Πρέβεζας σας καλωσορίζει στο σημερινό μας συλλαλητήριο. Πιστεί πάντως στο ραντεβού μας, στα μπλόκα του αγώνα για την επιβίωση της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Μαζί με τους συμμάχους μας, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους της πόλης, δίνουμε μαχητική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσων ψήφισαν τα μνημόνια και στηρίζουν τις πολιτικές που μας οδηγούν στη φτώχεια, στο ξεπλήρισμα και στον αφανισμό. Βροντοφωνάζουμε, φτάνει πια, στην άγρια φορολογιστία, τις υπέρογες ασφαλιστικές εισφορές, στον ΕΦΚΑ και στον ΕΛΓΑ, τον ΕΜΦΙΑ και κάθε είδους χαράτσια. Στο υπέρογο κόστος παραγωγής και στις εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα που μειώνουν κάθε χρόνο το εισόδημά μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε, στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έμεινε μόνη της πλέον, κοροϊδεύει ξεδιάντροπα τους αγρότες και δεν τηρεί ούτε καν τις δεσμεύσεις τις οποίες αναγκάζεται να κάνει κάτω από την πίεση των αγώνων του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, όπως το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών που το έδωσε κουτσουρεμένο, την κατάργηση στο φόρο στο κρασί, ενώ μειώνει το αφορολόγητο που είχαμε κερδίσει στα μπλόκα του 2016. Με τους μαζικούς αγώνες μας και τον κοινό βηματισμό με τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, μπορούμε να ανακόψουμε την επίθεση και να έχουμε κατακτήσεις που θα δίνουν ανάσες. Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, μέσα από αγωνιστικούς αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους, καλεί σε ανυποχώρητο αγώνα για να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες για μια ζωή με δικαιώματα, ώστε να απολαύσουμε τον κόπο και τον υδρότα μας. Οργανώνουμε την πάλη μας και συντονιζόμαστε με τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, την οποία θεωρούμε ως τη μεγαλύτερη κατάκτηση του συνεπούς αγροτικού κινήματος. Ζεσταίνουμε τις μηχανές των τρακτέρ μας για νέους μαζικούς, δυναμικούς και νικηφόρους αγώνες, ενάντια στη μυρολατρεία, την ιτοπάθεια, την απογοήτευση και τις απατηλές προεκλογικές υποσχέσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων χαιρετίζει τους χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους που με τα τρακτέρ τους έστησαν μπλόκα σε πολλές περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την πάλη μας για την ικανοποίηση των δίκαιων και ζωτικής σημασίας αιτημάτων μας. Μέχρι σήμερα τα μπλόκα που έχουν στηθεί είναι στη Λάρισα στον κόμβο Νίκαιας, στη Μαγνησία στον κόμβο του Αερινού, στη Φθιώτιδα στον κόμβο της Πελαγίας, στη Βέρεια στον κόμβο της Κουλούρας, στη Νάουσα στη διασταύρωση Νάουσας, στην Πέλα στη διασταύρωση Κυψοχωρίου, στη Σέρες στη στροφή της Σιδηροκάστρου, στη Φλόρινα στον κόμβο Αντιγόνου Αμιντέου, στην Ηλία στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου, στη Μεσσηνία στο σταθμό της Μεσσήνης, στο Ηράκλειο Κρήτη στον κόμβο Αστερουσίων, στα Χανιά στα Μεγάλα Χωράφια και στο Ρέθινο στις Μάντρες. Σήμερα εμείς, μεθαύριο η Άρτα. Τις επόμενες μέρες τα μπλόκα θα στηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Καλούμε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βγουν στα μπλόκα. Ενισχύουν το μέτωπο του αγώνα. Να αγωνιστούμε πιο μαζικά και πιο δυνατά ενάντια στις επιπτώσεις σε βάρος μας από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αυτές οι πολιτικές υπηρετούν και στηρίζουν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του μόχθου μας, τους εμποροβιομηχάνους που για να αυξήσουν τα κέρδη τους κατεβάζουν στα τάρταρα τις τιμές παραγωγού σε όλα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα. Τα μονοπόλια που κερδοσκοπώντας ασύστολα ανεβάζουν στα ουράνια τις τιμές των αγροτικών μέσων και εφοδίων. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, την νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να συμπαραταχθούν στο δίκαιο αγώνα μας. Έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική και την κάθε λογή της υπηρέτησης τους. Έχουμε κοινά προβλήματα και αιτήματα. Τίποτα δεν μας χωρίζει. Όλα μας ενώνουν. Μαζί δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Μαζί δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Ως Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων διεκδικούμε φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων, αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ προς αυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλοαγρότες και στους επιχειρηματίες του 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο 40.000 ευρώ. Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση
και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στη γεροσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών. Αφορολόγητο πετρέλαιο όπως στους εφοπλιστές. Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Κατάλυση όλων των άμεσων και έμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ισχύσουν οι περικοπές της επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Να γίνει άμεση σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς από όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάλιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις. Να αποζημιωθούν άμεσα οι ελαιοπαραγωγοί από τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν από την έλλειψη τακοκτονίας με ευθύνη της κυβέρνησης και τις άσχημες χερικές συνθήκες. Κατάργηση του ασφαλιστικού νόμου, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και 55 για τις αγρότησες. Κατώτερη συντάξη στα 600 ευρώ. Να ανακληθεί άμεσα η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει σήμερα. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία πρόνοια. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία κατάσχεση και πληστηριασμός πρώτης και δεύτερης κατοικίας ή χωροφιού από δάνεια που βρίσκονται στο κόκκινο συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τόκων και κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για τα επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων. Ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών στο ύψος του αφορολόγητου 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Είμαστε αλληλέγγυοι στους συναγωνιστές που σέρνονται στα δικαστήρια γιατί διαδήλωσαν ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Σας καλούμε στις 13 Φλεβάρι στις 9 το πρωί να διαδηλώσουμε μαζικά έξω από τα δικαστήρια της Πρέβεζας την ημέρα που γίνονται δύο δίκες μαζί. Η ποινικοποίηση του αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας δεν θα περάσει. Κατάργηση των χαρατσιών του έμφυα, γεωτρήσεων, ΩΣΔΕ, επιστροφή όλων όσων έχουν κρατηθεί μέχρι τώρα, πιστοποίηση ψεκαστικών του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τα τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες. Να εξοφληθούν άλλα μέσα όλα τα χρεωστούμενα σε αγρότες, καθώς και οι δικαιούχοι εξωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίμων, νητροερνύπασης, βιολογικών καλλιεργειών. Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρεωστούμενων προϊόντων από εμπόρους, εξαγωγή και βιομηχάνους, καθώς και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφων. Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοχίσιμων εκτάσεων. Δωρεάν κρατική σήμανση των ζώων. Νομιμοποίηση σταυλικών εγκαταστάσεων. Υποδομές για την αντιμετώπιση ζώων νόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών. Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση των νερών όπως προβλέπει η Οδηγία 60 του 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι στην επιβολή πρόσθετου τέλους περιβαλλοντολογικού στο νερό άρδευσης και ήρδευσης. Κατάργηση του φόρου στο κρασί. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, καταγγέλουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα στον μπλόκο Νίκαιας που 4 ώρες μετά την αύξηση των τρακτέρ τους κάλεσε σε δίκη χωρίς καν απολογία. Και καταγγέλουμε την κυβέρνηση που μέσω του Υπουργού ή Υφυπουργού, δεν θυμάμαι τι είναι, είπε ότι ναι μεν είναι νόμιμη η ποινικοποίηση αυτή, αλλά ήταν βιαστική. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν 6 ώρες για να μας καλέσουν στον εισαγγελέα. Μας έχουν ξανακαλέσει. Τα αγροτοδικεία δεν σταμάτησαν ποτέ. Σταμάτησαν μόνο όταν σε κινητοποιήσεις όπως του 14, του 15 και του 16 έγινε έτοιμα και όταν τα τρακτέρ μπήκαν στην Αθήνα, μόνο τότε αποσύρθηκαν και δεν έγιναν τα αγροτονικεία, με εξαίρεση την Πρέβεζα που έγιναν και αθωωθήκαμε πανηγυρικά. Τους ενημερώνουμε και τους λέμε ότι η τρομοκρατία δεν μας τρομάζει, μας ενώνει και μας δυναμώνει. Τέτοιοι σαν αυτούς πέρασαν πολλοί. Δεν μας διώξανε ούτε από τα μπλόκα, ούτε από κάθε μορφή αγώνα. Εκ μέρους του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πρέβεζας, χαιρετίζω τη σημερινή κινητοποίηση. Δηλώνω την έμπρακτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη των εργαζομένων στο δίκαιο αγώνα επιβίωσης που δίνει η φτωχή και η μικρομεσαία αγροτιά. Ο αγώνας των φτωχών και μικρομεσαίων αγροτών είναι αγώνας όλων μας.
Η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που ξεκινήσει την φτωχή αγροτιά, την κτηνοτροφία, και είναι η ίδια πολιτική που δημιουργεί τις κρατές ανέργων, τους μισθούς πείνας, το τσάκισμα συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το πετσόκομα συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τις περικοπές σε κοινωνικές παροχές σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Στόχος της αντιλαϊκής αυτής πολιτικής είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει την εγχώρια παραγωγή σε συρρήκνωση και τις τιμές του παραγωγού σε εξευτελιστικά επίπεδα. Από την άλλη, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε ακόμα περισσότερο και σε αυτό συνέβαλε η αύξηση τελεστή ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος στα κάψιμα, το αγροτικό ρεύμα και άλλα. Μια πολιτική που εξυπηρετεί τους μεγαλοεξαγωγείς και τη βιομηχανία τροφίμου που παίρνουν το βιό στο αγρότη για ένα κομμάτι ψωμί. Είναι οι ίδιοι που ξεζουμίσουν τους εργάτες και κλέβουν τον ιδρώτα τους. Ο σκοπός τους δεν είναι άλλος από τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Και αυτό μπορούν να το πετύχουν μόνο με το ξεκλείδισμα της φτωχής αγροτιάς και τη μετατροπή των αγροτών σε εργάτες γης ή ανέργους. Σε αυτόν τον αντιλαϊκό κατήφορο, η κυβέρνηση βέβαια δεν είναι μόνη της. Έχει στο πλάι της τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζονται χρόνια σε άλλα καπιταλιστικά κράτη. Όπως επίσης και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, του ευρωμονόδρομου, που προσπαθούν να σπρώξουν τους αγρότες σε λύσεις στην αρένα των ανταγωνισμών μεταξύ μεγαλοπαραγωγών, μεγαλοεξαγωγείων. Ο δίκαιος αγώνας κάθε φτωχού αγρότη, κάθε εργάτη, κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για μια πλατιά κοινωνική συμμαχία με χαρακτηριστικά και προσανατολισμό σύγκρουσης με τις αιτίες των προβλημάτων μας, δηλαδή την καπιταλιστική κερδοφορία και εξουσία και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συμμαχία που θα μπορεί να αποκλούει τα αντιλαϊκά μέτρα, να βάζει φρένο στους σχεδιασμούς κυβέρνησης κεφαλαίου, αλλά και να ανοίγει δρόμο για ανάκτηση απολειών, για νέες κατακτήσεις και διεκδικήσεις. Χρέος όλων μας η ενεργή αλληλεγγύη και συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματά σας. Καλή δύναμη, καλόν αγώνα. Γεια σας. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πρέβεζας, μετά από απόφαση που πήραμε, αποφασίσαμε να στηρίξουμε το δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων που κάνουν για να διεκδικήσουν μια πιο βιώσιμη ζωή χωρίς τόσο αυξημένες φορολογίες. Η σημερινή μας κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, όχι μόνο δεν προσπαθούν να δώσουν μια λύση σε όλο αυτό, αλλά αντιθέτως αυξάνουν όλο και περισσότερο τη φορολογία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους ανάγκες. Γι' αυτό και εμείς στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά σας ενάντια στον ΚΑΠ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πληστηριασμούς, τα χαράψια, στην αύξηση της τιμής των πετρελαίων και πολλά άλλα. Οι μαθητές ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό σας μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας σας. Μαθητές, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.